Καλημέρα Γιώργο Αδαλή. Καλημέρα Γιώργο Σαχίνη. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν θέλω να μου πεις ότι χρονικό προαναγγελθέντος. Καταρχάς θέλω να μου πεις πού πιστεύεις ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή που είμαστε και στο κατόφλι του χειμώνα, έτσι, και αυτό ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο. Στην αρχή. Ναι, ναι. Στην αρχή βρισκόμαστε. Τι αρχή, τι εννοείς? Η αρχή όσον είχαμε συζητήσει από τις 19 Φεβρουαρίου του 2020 και είχαμε επιμετρήσει και είχαμε προβλέψει. Δυστυχώς, θέλω να πω, να μου επιτρέψεις ένα λεπτό να πω κάτι για να καταλάβουν λίγο οι ακροατές. Ας φανταστούμε λίγο την οικονομία σαν ένα σκοτεινό δωμάτιο, όπου μέσα βρίσκονται πολλοί οικονομολόγοι, καμιά εκατοστή από διάφορους κλάδους, και προσπαθούν να λύσουν προβλήματα. Η διαφορά των οικονομολόγων με έναν οικονομέτρη είναι ότι ο τελευταίος μπαίνει στο δωμάτιο και πατάει το διακόπτη να ανοίξει το φως. Και τότε ξεκινάνε οι συζητήσεις. Και ένα δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι ότι οι οικονομέτρες δεν είναι βοηθητικό εργαλείο κάποιον. Διότι οι οικονομέτρες εντέλλονται από την επιστήμη για την οποία έχουν ορκιστεί να είναι έξω. Βγαίνουν έξω, βλέπουν, μετρούν. Τι βλέπουν? Τι γίνεται στα χωράφια? Όχι τι λένε εφημερίδες, αλλά τι λένε οι αγρότες. Τι γίνεται στις βιομηχανίες? Όχι τι λένε τα τίκερ στο χρηματιστήριο, αλλά τι λένε οι άνθρωποι της βιομηχανίας. Τι λένε οι αερομεταφορές, τι λέει η ενέργεια. Όχι τι γράφουν οι εφημερίδες, αλλά τι λένε οι παραγωγοί της ενέργειας. Και αφού τα δουν όλα αυτά και μπουν στο δωμάτιο και ανοίξουν το φως, τότε ξεκινάει η συζήτηση για το τι είδαν έξω. Και με βάση αυτά που είδαν έξω, που μεταφέρουν στους υπόλοιπους οικονομολόγους, ξεκινάει από εκεί και πέρα η επίλυση των προβλημάτων. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, διότι στις αρχές της κρίσης είχα επιμείνει ότι όλα είναι προβλέψιμα στην παρούσα φάση, στην αρχή της κρίσης. Και δέχτηκα επιθέσεις, αμφισβητείς, αλλά και επιθέσεις και σε προσωπικό επίπεδο, διότι τόλμησα και έκανα μια πρόβλεψη ότι η παγκόσμια οικονομία θα πέσει τόσο ποσοστό με την Κίνα, παρουσίασε σχεδιά γράμματα πόσο θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία αυτό που έγινε στην Κίνα από τον Ιανουάριο, και επανήλθα του Αγίου Βαλεντίνου ως δώρο για τους ερωτευμένους επιστήμονες με μια ανάλυση η οποία έλεγε ότι τώρα που ξεκινήσαν τα lockdown με τα πρώτα στοιχεία, η πτώση της παγκόσμιας οικονομίας θα είναι αυτή και δεν θα είναι ούτε V, ούτε W, ούτε U ως γράμμα που τα παρουσίασε, δηλαδή μια πρόσκαιρη πτώση του Διεθνούς ΑΕΠ, και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξαναέχουμε ανάκαμψη. Και είπα ότι αυτό που γίνεται τώρα, αν θέλουμε να το χαρακτηρίσουμε με γράμμα, αυτά στις 14 Φεβρουαρίου, το σωστό το γράμμα είναι L. Και στην καλύτερη περίπτωση, έχω αρθρογραφεί στο SL Press για αυτό το πράγμα και έχουμε μιλήσει πριν αρθρογραφεί στη δικιά σου εκπομπή, και στην καλύτερη περίπτωση, αν αύριο πάνε όλα καλά και τελειώσουμε με τον ιό και δεν ξαναγίνει δεύτερο lockdown εντός του 2020, τότε θα έχουμε επαναφορά 100% στα επίπεδα πρώτης πανδημίας το 2023. Αν έχουμε και δεύτερο lockdown, είχα γράψει, ας μην είναι το ίδιο σκληρό με το πρώτο, τότε η επαναφορά στα επίπεδα της πρώτης πανδημίας θα γίνει το έτος του 2025. Για την Ελλάδα είχα δεχτεί σωρέα επιθέσεων, διότι είχα πει ότι η εκτίμησή μου, αυτό έγινε σε άρθρο του Μαΐου του 2020, ότι για την Ελλάδα η πτώση του ΑΕΠ θα αγγίξει το 10%. Και είχαμε γράψει πολλά. Δυστυχώς, εδώ πρέπει να μπούμε τώρα για να απαντήσουμε στην ερώτηση που μου θέτεις, Γιώργο. Τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή? Πολύ φοβάμαι ότι δεν έχουμε καταλάβει τι συνέβη τους προηγούμενους 18 μήνες. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και αν δεν συνειδητοποιήσεις τι έχει συμβεί, ό,τι λύση και αν δώσεις είναι λανθασμένη. Τον Ιούνιο, στη δικιά σου εκπομπή πάλι, αλλά και σε ένα άρθρο στο SL Press, είχα αναφέρει τη λέξη γκασμαγεδόν. Δηλαδή ότι έρχεται αρμαγεδόνα στο φυσικό αέριο. Ενώ ένα μήνα πριν είχα γράψει ένα άλλο άρθρο το οποίο έλεγε «Καλώς ήρθατε στην πτήση της Armageddon Airlines», όπου περιέγραφα τι συμβαίνει στην αγορά του τουρισμού, των αεροσκαφών, των μετακινήσεων, όλα αυτά με βάση το jet fuel.
Θέλω λοιπόν να επαναλάβω ότι τα πάντα είναι μετρήσιμα από τη στιγμή που υπάρχουν τα δεδομένα. Τι συνέβη? Αρνούμαστε να παραδεχτούμε την αλήθεια. Η γενεσιουργός αιτία όσων ζούμε εδώ και 2 μήνες από το Σεπτέμβριο και μετά, τώρα αυτή τη στιγμή, και όσο ζήσαμε πριν, είναι μία. Είναι τα lockdown. Όσο και αν η πολιτική ορθότητα ή σκέτο η πολιτική απαγορεύουν ή δεν αρέσκονται στο να συζητάνε για τη γενεσιουργό αιτία, τόσο η παγκόσμια οικονομία, η ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και η ελληνική οικονομία που είναι πιο επιρρεπής θα διολυσταίνουν. Εκεί βρίσκεται το αυγό του φιδιού. Το μείγμα και η επιλογή του lockdown ως φάρμακο ήταν πολύ πιο καταστροφικό από την ίδια την ασθένεια, την πανδημία του κορονοϊού, την οποία κανένας δεν αμφισβήτησε και από τον Ιανουάριο του 2020 την έχω παραδεχθεί πρώτος ότι ναι, ο κορονοϊός είναι εκεί και υπάρχει, είναι σοβαρός, αλλά μην δίνεται φάρμακο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερες ασθένειες. Να σου πω με 4 σε 1 δευτερόλεπτο ποιες είναι οι χειρότερες, Γιώργο, οι χειρότερες παραλλαγές του κορονοϊού. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Ο COVID-19 είναι, ας το πούμε, αυτό το πεδίο το οποίο εδώ και 2 χρόνια σχεδόν οδεύουμε στο να συζητάμε όλη την ημέρα, 99,9% του χρόνου μας, να συζητάμε για το τι συμβαίνει με το ιατρικό το κομμάτι του COVID-19, τι συμβαίνει με την παραλλαγή, την τάδε, τι συμβαίνει με την παραλλαγή, την δέλτα. Όμως οι κανονικές παραλλαγές του COVID-19 είναι οι εξής. Είναι ο ιός No Money 20, είναι η παραλλαγή No Energy 21 και τώρα θα ζήσουμε σε λίγο την παραλλαγή No Food 22. Αυτές είναι οι 3 παραλλαγές του ιού. Και αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν πλέον. Πες όχι μας να εγκαταλειφθεί το υγειονομικό κομμάτι. Ναι, ναι, προφανές. Λες όμως ότι η ζωή δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολυπαραγοντική και εδώ υπάρχουν κρίσιμοι κρίκοι. Ενέργεια. Τι είναι αυτό, σε παρακαλώ πολύ, γιατί θα αρχίσει να πιέζει και ο χρόνος σιγά σιγά και εδώ έχεις πολλά να πεις. Τι είναι αυτό, έτσι όπως το αποκωδικοποιείς πια, που έχει κάνει το φυσικό αέριο να είναι πιο πάνω από το βαρέλι, το πετρέλαιο, την ίδια εποχή που η Ευρώπη δήλωνε ότι θέλει μέχρι το 50 να είναι ενεργειακά ουδέτερη, πράσινη, κανείς δεν έχει αμφιβολία. Είναι το βίαιο, είναι μόνο το βίαιο, είναι οι λάθος προγνώσεις και πολύ περισσότερο που στην Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν έχουμε κάνει ούτε ένα κλικ, να το πω έτσι, για το να δούμε το δικό μας φυσικό αέριο, τι υπάρχει, ο Φόσκολος λέει ότι υπάρχει πολύ, αλλά τέλος πάντων τι υπάρχει. Και άρα είμαστε και από τους βασικούς εισαγωγείς του συγκεκριμένου ενεργειακού πόρου. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα, δύο εικόνες, οι οποίες είναι αντιστρόφως ανάλογες. Είναι η εικόνα του δεύτερου τριμήνου του 2020 και είναι η εικόνα του τριμήνου που διανύουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Αν καθίσει κάποιος και δει τι συνέβη σε αυτές τις δύο χρονικές στιγμές που απέχουν λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μεταξύ, θα αντιληφθεί, χωρίς να ξέρει πολλά από οικονομία, θα αντιληφθεί ότι αυτά που γίνονταν πέρυσι και οδήγησαν στην καταστροφή της οικονομίας, γίνονται ακριβώς τα αντίθετα φέτος. Δηλαδή είναι ακριβώς τα ανάποδα. Δηλαδή οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν την πτώση πέρυσι του πετρελαίου, του βαρελιού, ακόμα και σε αρνητικά επίπεδα που έφτασε στα μείον 40, είναι ακριβώς η αντίθετη για τους λόγους οι οποίοι οδηγείται σήμερα το βαρέλι, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εκεί. Τι συμβαίνει επί της ουσίας? Προφανώς ο κορονοϊός εργαλειοποιείται. Εργαλειοποιείται ως οικονομικό εργαλείο επιβολής και κατάκτησης των αγορών. Ούτε συνωμοσιολογία είναι ούτε τίποτα. Είναι ένας πόλεμος που ξέσπασε εντός του 2019 και έχουμε συζητήσει γι' αυτό το Νοέμβριο του 2019 και ένα άρθρο το οποίο έλεγε, κυρίες και κύριοι, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει αλλά είναι οικονομικός ακόμα. Πέρυσι με φέτος υπάρχει μια διαφορά τουλάχιστον 12 μηνών, τις οποίες τα κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,
δεν δικαιολογούνται πλέον να μην έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα ή να πούν δεν ξέρω, διότι ίσως πέρυσι τον Απρίλιο, Μάρτιο, να υπήρχαν ελάχιστες φωνές που δεν έδωσε κανένα σημασία για το τι έπρεπε να γίνει και το τι έρχεται. Αλλά επειδή αυτό το πράγμα ήρθε πια, δεν μπορούμε να λέμε «Α, ίσως να έχουν δίκιο όλοι αυτοί που φωνάζουν». Ήρθε. Τι ήρθε? Ήρθε ενεργειακή κρίση, η οποία μετατρέπεται σε επιστημιστική κρίση. Αν πάρουμε έναν οποιοδήποτε πολιτικό και τον ρωτήσουμε ποια είναι η σχέση μεταξύ φυσικού αερίου και αγροτικών προϊόντων, δεν γνωρίζει να απαντήσει. Δεν γνωρίζει να πει ότι το φυσικό αέριο είναι το στοιχείο εκείνο με το οποίο κατασκευάζουμε λιπάσματα. Τι βλέπει λοιπόν ο εκάστοτε πολιτικός? Βλέπει δύο εργοστάσια μεγάλα λιπασμάτων στην Αγγλία να κλείνουν και κάποια άλλα στην Ευρώπη να ετοιμάζονται και αυτό το πράγμα έρχεται στην Ελλάδα. Το βλέπει αφού έχει γίνει. Γιατί το βλέπει? Γιατί δεν γνωρίζει αυτό το πράγμα ότι μπορεί να συμβεί, δεν γνωρίζει τη σχέση αυτή. Τι κοιτάει? Κοιτάει τις τιμές στο ταμπλό το χρηματιστηρίο και προσπαθεί από εκεί να βγάλει, να βγάλει άποψη. Μα τι άποψη να βγάλει? Πέρυσι έπεσε το χρηματιστήριο κατά. Μέσα σε 17 ημέρες έπεσε στα τάρταρα, από 32.000 μονάδες έπεσε γύρω στις 18.000 μονάδες το χρηματιστήριο της Αμερικής, και για να ξαναπάει εκεί που ήταν χρειαστήκαν 167 μέρες. Βλέπετε εσείς, όχι τώρα απλά, όχι ξαναπήγε, είναι πάνω από τα επίπεδα, αρκετά πάνω από τα επίπεδα προ του lockdown. Εσείς βλέπετε κάτι αντίστοιχο στην πραγματική οικονομία? Βλέπετε κάποια αντιστοιχεία μεταξύ του κλίματος που επικρατεί στις μετοχές ενέργειας, στις μεγάλες μετοχές των μεγάλων εταιριών? Το βλέπετε αυτό στην πραγματική οικονομία? Κανένας δεν το βλέπει. Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η ενεργειακή κρίση? Δεν προέκυψε τώρα, προέκυψε πέρυσι, όταν το φυσικό αέριο είχε πάει 1,60 δολάρια. Δεν έχει ξαναπέσει τόσο χαμηλά το φυσικό αέριο. Όταν λοιπόν φέτος συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο, βλέπουμε ότι το φυσικό αέριο έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα στα 6,5, από 1,60, 6,5. Ξέρουμε τι θα πει 6,5 δολάρια φυσικού αερίου, μια τιμή που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, και ισοδυναμεί σήμερα που μιλάμε, σαν το βαρέλι πετρελαίου του Brent να έχει πάει 205 δολάρια. Αυτή είναι η ισοδύναμη τιμή του φυσικού αερίου σε σχέση με την τιμή του βαρελιού. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει απλά κρίση, σημαίνει κρισάρα. Και ενώ πέρυσι η κρίση ξεκίνησε γιατί δεν είχαμε που να βάλουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γιατί οι δεξαμενές ήταν φουλ, φέτος προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Η αιτία που οδηγεί, η γενεσιουργός αιτία που οδηγεί στην κρίση, είναι γιατί οι δεξαμενές είναι άδειες και δεν έχουν οι χώρες αποθέματα. Έλεγαν στην Αγγλία ότι έχουμε αποθέματα 100 ημερών για, πώς το λένε, για πετρέλαιο, και 5 εβδομάδων για φυσικό αέριο. Τι αποδείχθηκε τελικά? Ότι είχαν αποθέματα για καύσιμα 67 ημερών και φυσικό αέριο για 3 μέρες. Όλο αυτό δηλαδή με την ενέργεια είναι πόλεμος. Κανονικός, κανονικότατος πόλεμος. Τώρα η ουσία ποια είναι? Η Ελλάδα πώς εμπλέκεται σε όλο αυτό το πράγμα και ποιες χώρες θα επιβιώσουν? Οι χώρες που θα επιβιώσουν από αυτό το οποίο ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο, και σαφώς παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτά που ανέφερες Γιώργο, δηλαδή το σπάσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας το οποίο είχαμε περιγράψει, το χάος που επικρατεί στις εφοδιαστικές αλυσίδες, τα δομικά προβλήματα που υπήρξαν στην αγορά της πληροφορικής για πρώτη φορά ιστορικά. Η αγορά της πληροφορικής αποκτά δομικό πρόβλημα μέσω των ημιαγωγών και της ελλείψης που γίνονται εκεί στις semiconductors. Και όλο αυτό πέραν του πρώτου πράγματος που όλοι είχαν φανταστεί για τον τουρισμό, για την εστίαση, για όλα αυτά. Πλέον εδώ μάθαμε, όλο αυτό, συγγνώμη Γιώργο μου, μάθαμε από εσάς που τα γράφατε, μάθαμε ότι εδώ δόθηκε η μάχη του κοντέινερ, που κάποτε ήταν οι τιμές του εξευτελιστικές, έγινε, ανέβηκε, διότι η πανδημία τα βρήκε σκορπισμένα από εδώ και από εκεί. Μέχρι να μαζευτούν έγινε το έλα να δεις. Και δεν έχουν μαζευτεί. Μα και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν πέρυσι λέγαμε ότι δεν υπάρχουν ελεύθερα πλοία, είτε cargo ships, είτε containers, είτε tankers, για να εκτελέσουν τις... Γιατί τι έλεγα? Ότι τα χρησιμοποιούν χώρες όπως η Κίνα για πλωτές δεξαμενές, να αποφύγουν το πρόβλημα αυτό. Τότε λοιπόν έπρεπε να φροντίσουν οι χώρες να βγουν και να πούν ξεκάθαρα ότι πράσινη ανάπτυξη
και στροφή στις ΑΠΕ από όπου θα εξαρτούνται οι οικονομίες δεν γίνεται. Έπρεπε να είχαν πάρει το μάθημά τους από πέρυσι με το πρώτο χτύπημα που είναι οι μεταβλητές είναι ανάποδες από ό,τι είναι σε σχέση με φέτος. Φαντάζομαι έπρεπε ότι... να είχαν βγει και να είχαν πει ότι πρωταρχικός ρόλος που παίζει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία είναι η ενέργεια. Είδαμε τι πάθαμε πέρυσι. Φέτος τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να σοβαρευτούμε σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις που έχουμε από τις ΑΠΕ και την μετάβαση από τον κινητήρα εσωτερικής κάψης στον κινητήρα με τις μπαταρίες. Διότι, θα σου το πω πολύ απλά, δεν μπορείς να αποθηκεύσεις ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες, ούτε από τα ηλιακά. Και οι εφευρέσεις που υπάρχουν τώρα σε μπαταρίες, μιλάμε για αποθήκευση για κάποιες ώρες. Όταν έχεις μεγάλα αστικά κέντρα, δεν μιλάμε για κάποιες ώρες. Χρειάζεσαι μέρες, μήνες, 90 μέρες. Δεν έχει ανακαλυφθεί αυτό το πράγμα τώρα ακόμα. Τι να κάνουμε. Και οι κρίσεις πότε προκύπτουν. Εδώ είναι το πολύ σοβαρό το οποίο πρέπει να δούμε. Όταν η κατάσταση σε ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος ή σε καύσιμα ή οτιδήποτε είναι στη μέση γραμμή, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε. Mm. Όλα μπορούν να διαχειριστούν, όλα είναι διαχειρίσιμα. Όταν όμως ξεσπάει μια ένταση στη ζήτηση καυσίμων, ένταση στη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος, εκεί είναι που εκάστοτε χώρα πρέπει να είναι σοβαρή και να φροντίσει να τροφοδοτεί με ρεύμα και καύσιμα τους πολίτες. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα πλέον αν θα έχουμε ακριβές τιμές καυσίμων, φυσικού αερίου ή ρεύματος. Διότι δεν έχουμε, έχουν πανάκριβες τιμές. Περάσαμε από αυτό το στάδιο. Τώρα λοιπόν τίθεται το θέμα εάν θα έχουμε ρεύμα να δώσουμε στους πολίτες. Πέρυσι είχαμε συζητήσει για το τι έπαθε το Τέξας και η Καλιφόρνια που έμεναν χωρίς ρεύμα. Γιατί έβγαλαν πάνω από το δίκτυό τους τα πυρηνικά τους εργοστάσια και πολύ μεγάλους σταθμούς παραγωγής με λιγνίτη και τους αντικατέστησαν με ΑΠΕ. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το χειμώνα και τα καλοκαίρια υπάρχει ένταση στη ζήτηση, δεν μπορούν από μόνες τους οι ΑΠΕ να σε καλύψουν. Έτσι κατέρευσε το σύστημα και είχαμε ό,τι είχαμε εκεί. Και επίσης υπάρχει κάτι το οποίο το ξεχνάμε. Και γι' αυτό έχω γράψει άρθρο δύο φορές, ότι όταν οι αγορές κάνουν σχέδια, ο Θεός γελά. Αυτό ήταν το πρώτο άρθρο του Γκασμαγεδόν που είχα γράψει πέρυσι, ότι τι θα πρέπει να περιμένουμε του χρόνου. Γιατί ο Αρμαγεδόνας στην ενέργεια, πότε έγινε? Ξεκίνησε φέτος το καλοκαίρι. Η ένταση μεγάλη που υπήρξε στη ζήτηση για καύσιμα, για αεροπορικά καύσιμα, για πρώτη φορά, που έφτασε στα COVID παιδεία, αλλά και για ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί έγινε? Διότι είχαμε αυξημένες θερμοκρασίες στον πλανήτη, ενώ πέρυσι, πρόσεξε τώρα, έσπασε ο διάολος το πόδι του, και πέρυσι επιτηνόταν το πρόβλημα γιατί είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και το καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα. Τώρα όμως είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι και είπαν ότι μη στεναχωριέστε, θα καλυφθούμε από τις ανεμογεννήτριες. Αμέναντε όμως που από τις 200 μέρες που περίμεναν εντάσεις ανέμων στην Ευρώπη άνω των 3 μποφόρ, που σημαίνει ότι θα δούλευαν οι ανεμογεννήτριες, οι 200 αυτές μέρες ήταν τελικά 87. Άρα υπήρξε αστοχία στην πρόβλεψη και δεν μπόρεσε η εγκατεστημένη βάση ισχύως των ανεμογεννητριών να δώσει ούτε το μισό από αυτό που υπολόγιζαν. Διότι κανείς δεν έχει σύμβαση με το Θεό και τα καιρικά φαινόμενα να λέει ότι θα φυσήξει τόσο ή θα βγάλει τόσο ήλιο, άρα θα έχουμε τόσο ρεύμα. Πού καταλήγω λοιπόν και επιμένω και συνεχίζω ακόμα να φωνάζω. Οι χώρες που θα γλιτώσουν από αυτό με τις λιγότερες λαβοματιές είναι οι χώρες που έχουν άψογο ενεργειακό μείγμα και είναι απαλλαγμένες από ταλιμπανισμούς και σταυροφορίες του τύπου θα μας σώσει η πράσινη ενέργεια. Ναι, θα μας σώσει, αλλά μετά από 40 χρόνια ή 30 χρόνια. Τώρα η πράσινη ενέργεια δημιουργεί ενεργειακό χάος και παγκόσμια κρίση. Γιώργο Αδαλή, μας έλεγες ότι οι χώρες που θα πάνε καλύτερα είναι αυτές που έχουν ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα. Στην Ευρώπη ξεκινήσαμε τη συζήτηση που θέλουμε να πάμε να κάνουμε τη μετάβαση, είναι και ωραία έκφραση. Okay. Να πάμε δηλαδή ενεργειακό ουδέτερη, αλυσικ έκφραση. Λες ότι εντάξει, σε 40 χρόνια και με την πρόοδο της τεχνολογίας, μέχρι τότε, αν το αποκωδικοποιώ σωστά, όμως, τι γίνεται και αυτό, Γιώργο Αδαλή, τώρα, πέρα από τα οικονομικά στοιχεία, ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο.
πώς θα τη βγάλει το χειμώνα και το καλοκαίρι και πάει λέγοντας. Και δεν τον ενδιαφέρει μόνο για το ηλεκτρικό. Γιατί όπως μας είπες το 22 μπορεί να είναι διατροφικό και διατροφικό το θέμα. Όχι μπορεί, θα είναι. Α, τόσο καλά. Μα είναι λογικό να είναι. Λογικό, δηλαδή, έτσι όπως γίνονται, έτσι όπως κάναν τα πράγματα τώρα. Αλλά θα σας ξεκινήσω από ένα άλλο άρθρο που είχα γράψει πρόσφατα στο SL Press. Μπας και συνετιστούν ορισμένοι και γυρίσουν και δουν τα πράγματα από το πεδίο της πραγματικής οικονομίας και όχι από τα χρηματιστηριακά ταμπλό. Όσο η πράσινη ενέργεια κάνει ζικ, τόσο τα πορτοφόλια μας θα κάνουν ζακ. Με την υφιστάμενη τεχνολογία είναι ασύμβατα αυτά. Προσωπικά, ως επιστήμονος άνθρωπος, είμαι υπέρ της πράσινης ενέργειας και της μηδενικής της μείωσης του αποτυπώματος του άνθρακα. Είμαι υπέρ. Αλλά όμως, επειδή δεν έχω χάσει τα λογικά μου ακόμα, είμαι υποχρεωμένος να πω και με τη δεύτερη ιδιότητά μου σαν μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων πληροφορικής, ότι με την υφιστάμενη τεχνολογία δεν γίνεται. Πρόσφατα θα σας αποκαλύψω κάτι το οποίο δεν πέρασε την ελληνική δημοσιογραφία. Στις 23 Σεπτεμβρίου φέτος, του 2021, στην Αυστραλία, η Αυστραλιανή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μήνυσε την Τέσλα, το χειριστή μάλλον μιας μπαταρίας της Τέσλα τεράστιες, για φερόμενες αποτυχίες στην παροχή υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης το 2019. Δηλαδή τους είχαν πουλήσει εκεί μια μπαταρία και τους είπαν εδώ θα αποθηκεύεται περίπου 193,5 μεγαβατόρες, μια ισχύ 150 μεγαβάτ ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ. Πράγμα που δεν έγινε ποτέ, δεν τα κατάφερε αυτή η μπαταρία. Γιατί δεν τα κατάφερε? Τι, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει. Θα φτάσουμε, αλλά πιστεύω ότι στην καλύτερη θα φτάσουμε σε 20 χρόνια, στη χειρότερη σε 30. Εξαρτάται πόσα χρήματα θα επενδυθούν. Τώρα, όσα χρήματα επενδύει, όσα δισεκατομμύρια, περισσότερα δισεκατομμύρια επενδύει ένα κράτος στις πράσινες ΑΠΕ από ένα σημείο και μετά όλα αυτά, τόσο ακριβότερο θα γίνεται το ρεύμα. Κανόνας αυτό το πράγμα. Άρα, ή λες στον κόσμο ότι από εδώ και πέρα και μέχρι να έρθει η λύση θα πληρώνεις ακριβά το ρεύμα, ή ψάχνεις να βρεις την εναλλακτική για να μην συμβεί αυτό. Μεγάλο ρόλο στην ερώτησή σου, αυτό που με ρώτησες Γιώργο, παίζει η αποτυχημένη διαχείριση της συμβουλευτικής δράσης του Παγκόσμιου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που εδρεύει στο Παρίσι και προείσταται ο δόκτωρ Φατίχ Μπιρόλ, ο γνωστός Τούρκος, ο υπερεκτιμημένος, ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ από το 2014 και μετά να αντιμετωπίσει ακόμα και την ελάχιστη ενεργειακή κρίση. Τώρα γιατί τον έχουν εκεί είναι δικό τους θέμα. Οι χώρες όμως, αυτό που με ρωτάς, που θα αποφορτήσουν όλο αυτό το κλίμα, θα υποστούν τις μικρότερες ζημιές και θα παρέχουν ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο στους πολίτες της, θα είναι αυτές οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα σόφρον ενεργειακό μείγμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Το οποίο για την Ελλάδα, για να έρθουμε στα δικά μας, δεν πρέπει να έχει σχέση με αυτά τα οποία γίνονται και βλέπουμε να γίνονται στο Τέξας, στην Καλιφόρνια και copy-paste γίνονται στην Αγγλία, αλλά πολύ φοβάμαι και στην Ελλάδα, διότι για προσέχτε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, ο Λίβανος έμεινε χωρίς ρεύμα. Θα μου πείτε, ο Λίβανος έχει υποστεί μια τεράστια ζημιά κτλ. Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να υποστεί τη ζημιά του Λιβάνου σε ανύποπτο χρόνο. Και ορίστε τα αποτελέσματα. Από τότε που έσκασε η βόμβα στο λιμάνι της Βηρητού, ακόμα δεινοπαθούν και παλεύουν και τώρα μείνανε χωρίς καύσιμα και ρεύμα. Τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος λοιπόν στην Ελλάδα? Ο κόσμος πρέπει να περιμένει. Θα διαβάσω καταρχήν σήμερα, αύριο, το επόμενο άρθρο, τι θα γίνει με τα καύσιμα, που και αυτό είναι σημαντικό. Τι θα γίνει με την ενέργεια? Διότι εδώ αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια εκρηκτική αύξηση στα τιμολόγια καταρχάς του ηλεκτρικού ρεύματος. Και μια εκρηκτική αύξηση στα τιμολόγια του φυσικού αερίου που δεν δικαιολογείται, διότι είχα αποκαλύψει πρόσφατα δηλώσεις του Προέδρου της Γκάζπρομ και του ίδιου του Πούτιν, αλλά και της Ρωσικής Πρεσβείας, ότι η Ελλάδα έχει προμηθευτεί με συμβάσεις take and pay. Δηλαδή έχουμε διασφαλισμένες τιμές για μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, άρα προς τι αυτή η αύξηση της τιμής? Το καταλαβαίνω εγώ. Διότι δεν αγοράζουμε τώρα με 6,5 ή 5,5 που είναι σήμερα. Σήμερα 5,5 δολάρια το φυσικό αέριο. Έχουμε αγοράσει τιμές πολύ χαμηλότερες. Άρα γιατί? Δεύτερον, δεν πρέπει επουδενή λόγο να κλείσουν τα λιγνητικά εργοστάσια. Η απολιγνητοποίηση είναι ένα παραμύθι χωρίς δράκο. Διότι
όπως επίσης και η αποστασιοποίηση από το πετρέλαιο. Είναι ένα δεύτερο παραμύθι χωρίς δράκο και μετάβαση στο φυσικό αέριο. Για τον εξής απλό λόγο. Η αγορά ρυθμίζει τα πάντα μόνη της. Είδαν λοιπόν τώρα αυτόν τον μήνα επενδυτές ότι το φυσικό αέριο είναι πανάκριβο και κανένας δεν αγοράζει φυσικό αέριο. Τόσο απλά. Πού πάνε λοιπόν όλοι αυτοί? Πάνε στο πετρέλαιο. Και βλέπουμε τώρα γίνεται κάτι, ένας άλλος πόλεμος εκεί πέρα, αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου και προσπαθούν με πολιτικούς λόγους να την κρατήσουν χαμηλά. Πού οδηγεί όλο αυτό? Οδηγεί σε νέα έξαρση ανατιμήσεων αναφορικά με την ενέργεια. Οδηγεί σε μείωση περαιτέρω των αποθεμάτων. Που τι σημαίνει? Αναγκαστικά πρέπει να βρουν έναν τρόπο τώρα στη μεγάλη ένταση συζήτηση που θα προκύψει από το χειμώνα και κάνουμε το σταυρό μας να μην είναι βαρύς ο χειμώνας. Να είναι τουλάχιστον ήπιος όσο περσινός. Γιατί αν είναι βαρύς, δεν μπορώ να σας περιγράψω ποιες θα είναι οι συνέπειες. Αν λοιπόν έχουμε ένα, που θα έχουμε έναν χειμώνα μεγάλης έντασης σε ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και καύσιμα, τα κράτη πρέπει να φροντίσουν όχι μόνο στις τιμές, δηλαδή πώς θα αγοράσουν, τι θα κάνουν, πώς θα βοηθήσουν τις ιδιωτικές εταιρείες, πώς θα συνεννοηθούν οι ιδιωτικές εταιρείες, οι πολυεθνικές αλλά και οι κρατικές για ένα. Για μια παγκόσμια διαχείριση αυτής της κρίσης, να ματώσουμε αλλά να ματώσουμε λιγότερο. Θα πρέπει όμως να φροντίσουν και να παρέχουν ρεύμα τα βράδια που υπάρχει μεγάλη αύξηση στη ζήτηση. Μην πάμε το βράδυ, ξυπνάμε, πατάμε το διακόπτη και δεν ανοίγει το φως. Αυτό είναι το ζητούμενο πλέον, όχι οι ακριβές τιμές. Εκεί το χάσαμε το παιχνίδι. Πώς μπορεί να... πώς θα το ξεπεράσουν αυτό? Βλέπουμε. Ανασύρονται τα σχέδια παύσης λιγνητικών εργοστασίων και μπαίνουν σε λειτουργία λιγνητικά εργοστάσια που ήταν κλειστά ήδη σε χώρες όπως η Κίνα. Και ξανασυζητάνε επενδύσεις ακόμα και σε πυρηνική ενέργεια και σε λιγνητική ενέργεια, διότι για τον εξής απλό λόγο, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και όλες οι άλλες συμμορφές ενέργειας είναι ακριβές. Επιτείνεται το πρόβλημα, ακριβένει και ο λιγνίτης τώρα. Εμαντεύστε ποια θα είναι η επόμενη επιλογή στο μείγμα των προηγμένων χωρών. Θα είναι πυρηνική ενέργεια. Γιατί καταλήγω εκεί? Διότι πρέπει μια χώρα, πρώτος το λέω εγώ, πρέπει μια χώρα να έχει ένα σόφρον ενεργειακό μείγμα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε αέρα και ήλιο. Σαφώς και θα έχουμε ανεμογεννήτριες και ηλιακά. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε από εκεί να μας καλύψουν τις απαιτήσεις μας σε ρεύμα. Όταν εξαρτάσαι από υδροελεκτρικά, τα οποία οι πηγές των νερών είναι σε άλλες χώρες, πάλι είσαι εξαρτώμενος. Όταν εξαρτάσαι από εισαγωγές φυσικού αερίου με τέτοιες τιμές, είσαι πάλι εξαρτώμενος. Το ίδιο και το πετρέλαιο. Όταν καταργείς το λιγνίτη, ουσιαστικά τι κάνεις? Μετατρέπεις τη χώρα σου σε πελάτη. Και η μετατροπή μιας χώρας σε πελάτη τι κάνει? Την κάνει έρμεο των διαθέσεων των αγορών. Και οι αγορές δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι, πώς το λένε, φιλάνθρωποι, είναι κερδοσκόποι. Και πολλές φορές υπάρχει και σπέκουλα από κάποιους οι οποίοι εσχροκερδούν, όχι κερδοσκοπούν, εσχροκερδούν. Τώρα εκεί βρισκόμαστε. Και θα πρέπει το χειμώνα να αποφύγουμε την αύξηση της αμόλυβδης και γενικώς των καυσίμων που έρχεται με φόρα. Στο αυριανό μου άρθρο δημοσιεύω στοιχεία 168 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αναφορικά με τις τιμές της αμόλυβδης 95 οκτανίων. Είμαστε η δέκατη χώρα στον πλανήτη σε ακριβότερα καύσιμα. Είμαστε εμείς και το Μονακό και η Ολλανδία. Έχουμε γίνει το πριγκιπάτο της Ελλάδας, Γιώργο. Μισό λεπτό. Ο φίλος ο Γιάννης εδώ λέει, ακούγοντάς σας, πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι φωστήρες, αναλυτές, πολιτικοί, οικονομολόγοι να μην έχουν προσέξει, για παράδειγμα, το δίκτυο Baltic Exchange Trade Index? Δεν είδαν ότι εδώ και πάνω από ένα χρόνο πήρε την ανιούσα? Από τις 324 μονάδες που είχε το Μάιο του 20, έφτασε σήμερα που μιλάμε στις 5.378 από τις 324. Είναι κατ' εμέ, λέει ο φίλος ο Γιάννης, ένας από τους πιο αξιόπιστους δείκτες, και τον ευχαριστούμε για αυτό το στοιχείο, που δείχνει πού πάει η παγκόσμια οικονομία. Είναι αυτά που έλεγες και εσύ προηγουμένως, ότι το σκοτεινό δωμάτιο, το Να σου πω κάτι, όπου έχει δίκιο ο ακροατής. Υπάρχει ένας άλλος δείκτης, ο CBOE, ο VIX, τον λέμε, ο οποίος είναι ο μοναδικός, ο οποίος προβλέπει
για τις επόμενες 30 μέρες ποια θα είναι η χρηματιστηριακή κατάσταση. Δηλαδή αυτό με το οποίο ασχολούνται όλοι. Δεν υπάρχει άλλος. Αυτός, ενώ είναι ένας δείκτης από το 0 στο 100, όσο πλησιάζει προς το 100, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να χρεοκοπήσει μια χώρα ή να χρεοκοπήσει μια οικονομία ή ο πλανήτης, ας το πούμε έτσι. Ή το χρηματιστήριο το συγκεκριμένο της Wall Street. Αυτό τον Δεκέμβριο του 2019, από τα 7-8 που ήταν ο δείκτης, δεν είναι ποσοστό, είναι αριθμοί. Από 7-8 είχε πάει στα 30. Και στον Απρίλιο, συγγνώμη, τον Μάρτιο, στις αρχές Μαρτίου, είχε ανέβει στα 65, που έδειχνε πρωτοφανή πράγματα. Αυτό δεν συζητήθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Και υπάρχουν άνθρωποι που αγνοούν την ύπαρξη τέτοιων δικτών. Άρα τι συζήτηση να κάνουμε τώρα? Δεύτερον, όταν η συζήτηση και η δυναμική της πολιτικής στρέφεται κατά 99,9% στο εμβόλιο, πόσος χρόνος πολιτικός θα μείνει για να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα, αφού δεν μένει χρόνος? Όλοι ασχολούνται με ένα πράγμα. Δεν μας λες όμως, Γιώργο Αδαλή, είπες ότι είμαστε η δέκατη ακριβότερη χώρα, ναι, στα καύσιμα για την κίνηση. Υπάρχουν δύο ερωτήματα εδώ. Το πρώτο είναι του φίλου του Βασίλη. Άρα, λέει, κύριε Αδαλή, με βάση αυτά που περιγράφεται, και η βίαιη απολιγνητοποίηση, καταλαβαίνω ότι ήταν λάθος. Και δεύτερον, γιατί δεν προχωρήσαμε να δούμε, ρε παιδί μου, μήπως έχουμε εμείς εκείνες ποσότητες, όπως λέει και ο Φόσκολος στην εκπομπή του Σαχίνη, που θα ανακουφίζαν την Ευρώπη και θα ρίχναν και τις τιμές του φυσικού αερίου? Εννοείται. Να σου πω κάτι. Αυτό όχι απλά υπερθεματίζω. Υπενθυμίζω ότι πέρυσι, όταν είχε πάει το φυσικό αέριο σε τιμές 1,60-1,65, υπήρχαν αναφορές, μελέτες, αναλύσεις μεγάλων τραπεζών που έλεγαν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η αγορά με τέτοια επίπεδα τιμών. Όταν λοιπόν μια εφιστάμενη αγορά, δηλαδή ένα ενεργειακό πεδίο με τους αγωγούς του που προμηθεύει φυσικό αέριο, δεν μπορεί να λειτουργήσει με επίπεδα τιμών κάτω των 2 δολαρίων, σαφώς και δεν μπορούμε να μιλάμε για νέες εξορίξεις. Εγώ το καταλάβαινα πέρυσι, αλλά αυτό, η οικονομική ζωή είναι κύκλος. Δεν συμβαίνει πάντα και για μια ζωή θα ήταν αυτό. Ήταν επόμενο ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν μετά από 6 μήνες, θα οδηγούσαν σε άνοδο των τιμών του φυσικού αέριου. Και κάνω λοιπόν μια ερώτηση για να υπερθεματίσω αυτό το οποίο λέει ο ακροατής σου και με ρωτάς. Εάν σήμερα, εδώ και 3 χρόνια, είχαμε ήδη προχωρήσει σε εξορίξεις φυσικού αερίου, είχαμε κάνει τις επενδύσεις και είχαμε προχωρήσει και με τον EastMed, μπορεί να διανοηθεί κανένας πόσα κέρδη θα είχε η Ελλάδα, που άκουσα τον κύριο Φόσκολο να μιλά τις προάλλες στη δικιά σου εκπομπή για τα 6 επιβεβαιωμένα πεδία που υπάρχουν, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα, μπορεί να υπολογίσει κανείς πόση αύξηση θα είχε σήμερα που μιλάμε το ελληνικό ΑΕΠ και τι κέρδη θα είχε η χώρα μας από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αυτά τα οποία τα έχουμε ακόμα βουλωμένα και κάθονται εκεί και μας βλέπουν? Λογικό ερώτημα. Θέλω να κλείσουμε σήμερα, Γιώργο Αδαλή, με ερώτημα που μου έρχεται από τη φίλη τη Μαρία, τη φίλη την Ελπινίκη, τον Κώστα και τον Δημήτρη. Λέει ο κύριος Αδαλής ότι έρχεται η κρίση και στην αγορά του τροφίμου και αυτό μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε οικογένειες. Δηλαδή... Έκανε όμως μια διακοπή, δεν άκουσα την ερώτηση, Γιώργο. Ότι έρχεται η κρίση και στην αγορά τροφίμου. Δηλαδή, ρωτάνε, γιατί έχουμε οικογένειες. Τι σημαίνει αυτό, θα έχουμε διατροφική κρίση? Θα σας πω ένα πράγμα. Όταν το φυσικό αέριο έχει φτάσει φέτος να εκτοξευτεί η τιμή του 110% και αναφορικά σε σχέση με πέρσι έχουμε μια άνοδο από το 1,5, από το 1,5 δολάριο στα 6,5, εδώ τώρα που είναι 5,5, καταλαβαίνετε ότι το φυσικό αέριο ως πρωτογενή συστατικό κατασκευής των λιπασμάτων αυξάνει και το κόστος των λιπασμάτων. Κλείνουν εργοστάσια, σας είπα. Όταν αυξάνεται το κόστος των λιπασμάτων, τι συμβαίνει? Αυξάνεται και το κόστος των καλλιεργειών, της καλλιέργειας. Δεν είδαμε ότι το ψωμί πήγε από 80 λεφτά 1,20 και θα πάρει κι άλλο, διότι θα αυξηθούν κι άλλο τα λιπάσματα. Πότε θα αυξηθούν κι άλλο τα λιπάσματα? Φέτος το χειμώνα, που η ένταση της ζήτησης θα αυξήσει περαιτέρω τις τιμές. Άρα, πότε έρχεται η περίοδος που πρέπει να προβληματίσει τον κόσμο? Όχι μέσα στο χειμώνα, τώρα δηλαδή Δεκέμβριο-Ιανουάριο, αλλά όταν εκδοθούν οι πρώτοι λογαριασμοί που θα αφορούν στο χειμώνα. Δηλαδή, αρχές της ανοίξεως. Και επειδή ήδη
παρουσιάζεται τώρα επί τρεις εβδομάδες μια αύξηση στα καύσιμα, στην αμόλυβδη, στον ντίζελ, σε όλα τα καύσιμα. Αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση του φυσικού αέρα θα δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο πού οδηγεί? Οδηγεί σαφέστατα σε ανατιμήσεις των αγροτικών αγαθών. Εύχομαι να μην πάμε σε ελλείψεις. Κοίταξε να δεις, έχει ανοίξει μια συζήτηση πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, για μια άλλη προσέγγιση των καλλιεργειών και όσον αφορά τα λιπάσματα. Ναι. Έχεις την ίδια άποψη ότι καλό είναι αυτό, αλλά μετά από 30-40 χρόνια, γιατί πώς θα θρέψει τον κόσμο τώρα? Ναι, εντάξει, να το συζητήσουμε, να το βάλουμε κάτω και να διαμορφώσουμε ένα καινούριο πλέγμα. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, όπως και να το κάνουμε, τόσο η αγροτική παραγωγή και η εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής βασίζεται στα λιπάσματα. Σωστό αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, αφού εκεί βασίζεται η παγκόσμια οικονομία, στηρίζεται ακόμα και σήμερα στο πετρέλαιο. Και βλέπουμε το εξής τραγελαφικό φαινόμενο. Να βγαίνει την προηγούμενη εβδομάδα ο Fatigue Birol του ΙΕΑ και να λέει πράσινο αποτύπωμα, μείωση του λιγνίτη, μείωση των καυσίμων ενέργειας, να κάνουμε τις πράσινες οικονομίες. Να βγαίνει ο Biden να λέει τα ίδια, να βγαίνουν όλοι οι δυτικοί να λένε τα ίδια και η ελληνική κυβέρνηση να λέει τα ίδια, αλλά με μια διαφορά, ότι όταν άρχισε η αύξηση των τιμών, βγήκαν οι ίδιοι άνθρωποι και απέτησαν από τον Πούτιν, τη Σαουδική Αραβία, τον ΟΠΕΚ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τι να κάνουν, να αυξήσουν την παραγωγή. Δηλαδή από τη μια μας λένε πράσινη οικονομία, και απ' την άλλη απαιτούν από τους παραγωγούς της βρώμικης οικονομίας, των υδρογοναθράκων, να σας το πω έτσι, να αυξήσουν την παραγωγή, που τι σημαίνει να βρωμίσουν κι άλλο τον πλανήτη. Ποιος παλεύει να τρελάνει ποιον, πείτε μου. Πού υπάρχει λογική σε όλο αυτό το πράγμα? Και για να καταλήξω, η Ελλάδα θα πρέπει να σοβαρευτεί, διότι δεν μπορεί να βγαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και να λέει στις 3 Σεπτεμβρίου σε μια σύσκεψη που είχε με τους ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ ότι το κράτος, λόγω του ότι είναι ελεύθερη αγορά, δεν μπορεί να παρέμβει στην οικονομία. Μπρε, θα πω εγώ, πώς δεν μπορεί να παρέμβει? Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή για κάθε 10 ευρώ βενζίνης που βάζουμε τα 3,7 να είναι καύσιμο και τα υπόλοιπα να είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και 24% ΦΠΑ? Να που παρεμβαίνει. Να που είμαστε 10η χώρα, μέσα στο καλοκαίρι ήμασταν 7η εντωμεταξύ, έτσι. Κάποιες χώρες μας ξεπεράσανε. Όχι ότι αλλάξαμε τίποτα εμείς. Να που είμαστε 10η ακριβότερη χώρα μαζί με το Μονακό και τα Πριγκιπάτα σε καύσιμα. Πώς είναι δυνατόν πλούσιες χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία να έχουν πιο φθηνά καύσιμα? Το Λουξεμβούργο που έχει το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα, γιατί έχουν φθηνότερα καύσιμα από εμάς? Διότι δεν κάνουν τη ληστεία που κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 20 χρόνια. Πρόκειται για ληστεία που χώνουν βαθιά το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου, του Έλληνα οδηγού, με αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας τι γίνεται? Μειώνονται και τα έσοδά τους. Να πάρουν να διαβάσουν τη θεωρία του καθηγητή Άρθουρ Λάφερ, που μέσα σε μια θεατρική αίθουσα, σε μια χαρτοπεσέτα, έσωσε την κυβέρνηση Νίξον, παρουσιάζοντας τη θεωρία του, που λέει μειώστε τους φόρους και τα τέλη σε ένα τέτοιο ποσοστό και θα δείτε πώς θα αυξηθούν δυνητικά τα έσοδά σας, του κρατικού κορβανά. Εδώ τα έχουν αυξήσει τόσο πολύ που έχουν εγκαταλείψει αυτοκίνητα, έχουν παραδώσει πινακίδες. Τρέμει ο Έλληνας να πάει στο βενζινάδικο να βάλει βενζίνη. Με αποτέλεσμα τα χιλιόμετρα που διανύονται θα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μπορεί ο Έλληνας να διανύσει. Και τελικά, αν το συνδυάσεις και με το επίπεδο των κατώτατων μισθών που το γράφω, θα δείτε ότι στην Ελλάδα για έναν εργαζόμενο με τον κατώτατο μισθό το να πάει στη δουλειά του καθημερινά με εξαήμερη εργασία πρέπει να δίνει το 18,5% των εισοδημάτων του κάθε μήνα σε καύσιμα. Ενώ ο Ολλανδός, που λένε «Α, δεν γίνεται εκεί», που είναι πιο ακριβή η αμόλυβδη στην Ολλανδία, επί της ουσίας για καύσιμα και μετακίνηση στη δουλειά του δίνει μόνο το 7% με 8% των εισοδημάτων του σε καύσιμα. Δεν θα τα πούμε δηλαδή όλα αυτά? Ήρθε η ώρα το ελληνικό το κράτος, Γιώργο, να κάνει αυτό το οποίο οφείλει. Να καταργήσει, να κόψει στο μισό κατά 50% το ειδικό φόρο κατανάλωσης και να ρίξει το ΦΠΑ στα καύσιμα από το 24% στο 6%. Γιατί εκτός ότι θα βοηθήσει τους Έλληνες πολίτες, θα μπορεί να πει ότι να,
έκανα μια παρέμβαση ως κράτος για τη σωτηρία των πολιτών. Ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για συμφορά που έρχεται. Η συμφορά που έρχεται, αν θέλει να βοηθήσει, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Γιατί δεν το κάνει? Ίσως αυξήσει κινδυνητικά τα έσοδα του κράτους. Γιώργος Σαδαλής, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την εκτεταμένη σήμερα συζήτηση, αν κρίνω και από τα μηνύματα. Ιδίως στο δεύτερο μέρος που ακούγεται και ιντερνετικά επιτέλους εκπομπή, περισσότερα στο YouTube. Γιώργο Βαδαλή, καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ευχαριστώ τα φιλιά μου στο Ηράκλειο. Να είσαι καλά και εσύ.